Λοιπόν, εδώ με τη Χριστίνα Γκάζο. Χριστίνα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς πέρασες τις Βρυξέλλες? Καθόλου. Δεν ήμουν Βρυξέλλες, ήμουν Στρασβούργο. Συγγνώμη. Θα πέρασες καλά μια άλλη φορά, λοιπόν, θα μας τα πεις. Πάμε να δούμε την ατζέντα πρώτα. Λοιπόν, ο Παλμός της Ζωής, 26 Σεπτεμβρίου, είναι στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, είναι στο πλαίσιο του Φανερωμένη 2024 και είναι μια διακοινωτική δημιουργία από το χορευτικό ντουέτο Μοίρες, είναι την Ιάνθη Σπαρσή και τον τουρκοκύπρο καλλιτέχνη Ντερβίς Ζέιμπεκ. Και συμμετέχει και ομάδα χορευτών και ομάδα τυμπανιστριών. Και μας δείχνουν λίγο τον Παλμό της Ζωής, επομένως, με αυτή την, με αυτή την εκδήλωση. Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού διοργανώνει και πάλι το τρίτο showcase χορογραφίας Κύπρου, πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα βλέπεις σε αυτή την ατζέντα. Έχει γίνει θεσμός η συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι στο Θέατρο Ριάλτο, έτσι, ένα τριήμερο γεμάτο χορό με μεγάλο, πάρα πολύ πρόγραμμα, οπότε θα μπορεί κανείς να το δει. Και τι κάνει είναι να αναδεικνύει τους χορογράφους μας και όλες αυτές τις χορογραφίες που έγιναν. Δηλαδή, τύπα 27, 28-29 το ίδιο θα είναι το πρόγραμμα ή διαφορετικό? Όχι, πολλές παραστάσεις, γι' αυτό καλό καιρό στους θεατές μας να το... Να μπουν να δουν ακριβώς. Στο Θέατρο Ριάλτο είναι και σε συνεργασία με τη Στέγη Χορού Λεμεσού, με τη Στέγη Χορού Λευκοσίας, με τη Νέα Κίνηση, οπότε είναι πολλή παραγωγή. Ακολουθεί η Αλέξια ερμηνεύει τα κλασικά, είναι η γνωστή καλλιτέχνηδα η Αλέξια, η οποία συμπράττει μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και την Ανική Χοροδία της Ορχήστρας και μας παρουσιάζει 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του διεθνούς και αναγνωρισμένου δίσκου της η Αλέξια ερμηνεύει τα κλασικά, παρουσιάζει το ίδιο και μας πάει στην εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, της ελληνικής jazz. 30 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Ακολουθεί το Queer Wave, το οποίο έχει αρχίσει από την περασμένη εβδομάδα και πάει μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και πάλι είναι πλούσιο το πρόγραμμα σε διάφορες ώρες. Είναι διάφορες ταινίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαφορετικότητα, έχουν να κάνουν με διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία του σήμερα. Ένα δεκαήμερο γεμάτο από 20 και πλέον προβολές στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκοσίας, στο ΝΥΜΑΚ. Και τέλος, είναι το Αντάμα, είναι το πρώτο φεστιβάλ, είναι η πρώτη έκδοση του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Είναι μια ομάδα νέων, οι οποίοι εμπνευσμένοι από το τι έχουν ζήσει και τα συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί σε ελληνικά νησιά, σε παραδοσιακά γλέντια σε ελληνικά νησιά, είπαν γιατί να μην το κάνουμε αυτό και στην Κύπρο. Και πάμε και εμείς Αντάμα να το δούμε. Πάμε Αντάμα. Στις 4, 28 Σεπτεμβρίου. Θα χορέψεις? Να δούμε. Πάμε να το δούμε. Ευχαριστούμε. Εκεί που η παράδοση συναντά τη σύγχρονη κοινωνία. Εκεί που σμίγουν μικροί και μεγάλοι και μαζί, Αντάμα, τραγουδούν και χορεύουν. Αντάμα είναι το φεστιβάλ που στόχο έχει να μας φέρει πιο κοντά στις ρίζες μας. Το φεστιβάλ που γεννήθηκε μέσα από τα βιώματα που είχε μια ομάδα νέων σε ελληνικά νησιά και θέλησε να ανταμώσει ξανά, μαζί μας αυτή τη φορά, στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας. Είχαμε δει ότι στα παραδοσιακά γλέντια, στα νησιά όπως είναι η Καρία, η Σάμος, η Αμοργός, συναντιούνταν και οι παλιές γενιές, γιατί είναι κάτι που έγινε του διαχρονικά, αλλά και οι νέοι. Οπότε τούτον το σμίξιμο είναι τούτον που θέλαμε να φέρουμε και εμείς σαν θεσμό στην Κύπρο. Ο λόγος που ονομάσαμε το φεστιβάλ Αντάμα είναι γιατί θέλουμε να προσελκύσουμε όλες τις ηλικίες, μικρούς και μεγάλους, αλλά ο κυριότερος στόχος μας είναι να ανταμώνουμε μαζί κάθε χρόνο. Υπάρχει άραγε ιδανικότερος τρόπος να ανταμώνουν οι άνθρωποι παρά μέσα στη μουσική και τον χορό? Θα έχουμε χοροδιδάσκαλους από το απόγευμα μέχρι τις 8.30 να διδάσκουν δωρεάν στον κόσμο χορούς. Ένα εργαστήρια για να μάθει ούλος ο κόσμος πώς μπορεί να χορέψει και να μπει σε έναν κύκλο που στην ουσία είναι να ενωθούμε. Δεν είναι ο στόχος να χορέψουμε τα σωστά βήματα, να το πω έτσι, αλλά ο στόχος είναι να ενωθεί ο ένας με τον άλλον, να το απολαύσει και να συναντηθούμε σε τούν τον κύκλο. Ένας κύκλος περιστρεφόμενος από μουσικές και χορούς της Μεσογείου. Ένα νησιώτικο γλέντι. Εκτός που το παραδοσιακό γλέντι, στα πλαίσια του φεστιβάλ θέλουμε να έρθουμε και σε επαφή με τις ρίζες και τις παραδόσεις του τόπου. Δηλαδή επιλέξαμε να έχει και εργαστήρια τα οποία είναι κάποιες τέχνες που τίνουν σιγά σιγά να ξεχαστούν. Υπάρχει workshop για λευκαρίτικο κέντημα, για πιθκιάβλη, θα υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ για να δημιουργεί πιθκιάβλη από το καλάμι, καλαμουργική, κεραμική και κυπριακό παλουζί. Θα υπάρχουν παραδοσιακά και κυπριακά προϊόντα φαγητών και ποτών
Και από τις 8.30 και μετά θα είναι το Γλέντι. Το φεστιβάλ Αντάμα εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας και στις δράσεις για ανάδειξη της Λευκωσίας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030. Ο λόγος που επιλέξαμε τη Λευκωσία είναι ακριβώς τούτος, για να φέρουμε τούτον το θεσμό και τούτον το Γλέντι μέσα στον πυρήνα της πόλης, στον πυρήνα της Κύπρου, μέσα σε μια σύγχρονη καθημερινότητα. Για να το ζήσει ο κόσμος σαν αναπόσπαστο κομμάτι του, γιατί οι ρίζες μας και η παράδοση είναι δαμέ και ζούμε την καθημερινά. Γεια σας, είμαστε το Φωνητικό Σύνολο Γκάλεσμα και με πολύ χαρά θα σας τραγουδήσουμε στο Φεστιβάλ Αντάμα. Στις 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας στις 18.30. Ελάτε να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε Αντάμα. Υπάρχουν pre-sale εισιτήρια στην τιμή των 10 ευρώ που μπορείς να προμηθευτείς από την πλατφόρμα Γκλίστο, αλλά θα υπάρχουν και στην είσοδο στην τιμή των 13 ευρώ.